πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε έρθει σε επαφή με την εταιρεία την Οδύσσια, η οποία είχε αναλάβει να πάρει τα εσωσίβια από τις μεταναστευτικές ροές που έχουν συγκεντρωθεί στα Χιτά, να τα μεταφέρει στην αποθήκη που έχουν, που νοικιάζουν κάπου στο Χαλκιός, και από εκεί να τα κάνουν μια πρώτη τροποποίηση και να τα δεματοποίηση και να τα στέλνουν στο εργαστήριό τους στην Αθήνα. Από εκεί θα φτιάχνανε εφαιρεστικά προϊόντα προς πώληση και προς για να ακουστεί, ας πούμε, το όνομα της Χίο και τι έχει γίνει με το θέμα το μεταναστευτικό. Αυτή η διαδικασία σταμάτησε για ένα διάστημα, διότι η εταιρεία ψάχνει να βρει χρηματοδότηση. Τελικά τα κατάφερε, βρήκε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και δύο μέρες είναι στα Χιτά. Έχουν προσλάβει εργάτες ντόπιους, γύρω στα 30-35 άτομα. Κάποιοι είναι στα Χιτά, οι υπόλοιποι είναι στην αποθήκη στο Χαλκιός. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν φύγει όλος ο όγκος των εσωσυλίων από τα Χιτά. Μιλάμε για πόσες χιλιάδες περίπου. Είναι πάνω από 20.000 αυτά που έχουν απομείνει. Πολύ μεγάλος όγκος. Φανταστείτε αυτά τώρα να θα βόντουσαν ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο θα ήταν επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Και βέβαια θα καταλάβανε χώρο Χιτά, το οποίο θα πήγαινε πίσω, ας πούμε, το φρόνο ζωής του. Εμείς με τις ενέργειές μας καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, θεωρώ. Mm-hmm. Οπότε η εταιρεία θα φτιάξει από αυτά αντικείμενα, τι ακριβώς? Θα φτιάξει τσάρτες, θα φτιάξει θήκες για λάπτοπ, έχει ήδη ξεκινήσει, δηλαδή υπάρχουν στην αγορά. Αυτή τη φορά όμως θα έχουμε και ονομασία προέλευσης το νησί της Χίου. Οπότε δηλαδή πάνω σε κάθε αντικείμενο θα αναγράφεται? Θα αναγράφεται, ναι. Θα μας στείλουν, βέβαια πρέπει να βγουν στην αγορά τα προϊόντα δείγματα και θα τα εγκρίνουμε εμείς και ο Δήμος και η Διανόχα να επιτρέπουμε να βγουν, ας πούμε, στα συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν νομίζω να έχουμε θέμα με αυτό. Η εταιρεία έχει δείξει ότι είναι σοβαρή. Μπρελόκ, τσάντες, όπως είπα, διάφορα τέτοια.